Καλημέρα κύριε Φούσκα. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Μισό λεπτό. Θα σας ισοπεδώσω και εσάς και θα σας ευνηδιάσω. Ωραία, βγήκε με συντριβή των συντριπτικών και με νίκη ρεκόρ ο Στόρμερ και η εργατική. Ερώτηση δική μου απλή. Φέτος κλείνουμε 50 χρόνια από την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο. 50 χρόνια επανάκαμψης του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα και 50 χρόνια δυσχερών σχέσεων, παρά τα όσα λένε, με την Τουρκία. Αλλάζει κάτι στην εξωτερική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά? Όχι, δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτό το σημείο. Δεν θα αλλάξει τίποτα ούτε στο Ουκρανικό. Δεν θα αλλάξει τίποτα ούτε στο Παλαιστινιακό. Ο Στάρμερ είναι θειασότης του Ισραήλ από πάρα πολύ παλιά και μάλιστα πηγαίνει και στη συναγωγή, η γυναίκα του είναι Εβραία και τα λοιπά, τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει με Ισραηλινούς κώδικες συμπεριφοράς και τα λοιπά. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στην εξωτερική πολιτική και φυσικά ούτε βέβαια και στο Κυπριακό με τα ελληνοτουρκικά. Αλλά ούτε και η νίκη του είναι όσοι της αποδίδεται. Οι διαστάσεις που αποδίδονται στη νίκη του Στάρμερ θα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο εδώ, γιατί στη Βουλή θα έχει τη μεγάλη τεράστια πλειοψηφία και τα λοιπά, θα έχει γύρω στους 420 περίπου βουλευτές η συντηρητική γίνωση, 120, 118 με 120. Άρα περνάω τι θέλει, Ναι, μάλιστα. Φυσικά, όμως το σύστημα, μην ξεχνάμε ότι το αγγλικό είναι πλειοψηφικό. Σωστό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 650 εκλογικές περιφέρειες, 650 βουλευτές. Όποιος κερδίσει, ακόμα και με ένα ψήφο από την εκλογική περιφέρεια, θα βγει βουλευτής. Εκεί πέρα είναι που κέρδισε το Εργατικό Κόμμα με 33,8% των ψήφων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019? Ότι έχουν μόνο 1,5% παραπάνω από τον Κόρμπιν. Δηλαδή, μετά από τόση μεγάλη φθορά που είχαν οι συντηρητικοί όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010 και από την περίοδο τότε που υπήρχε ο ανταγωνισμός με τον Κόρμπιν, όπου είδαμε τεράστια πτώση στην παραγωγικότητα της εργασίας, για παράδειγμα, χαμηλότερα τα εισοδήματα, ο κόσμος άρχισε να αισθάνεται τη λιτότητα πάρα πολύ έντονα κατά τη διάρκεια ακόμα και της πανδημίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι δεν υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν, δηλαδή, και να φανταστείτε ότι ένα από τα αυτά που είχε στο μανιφέστο το Εργατικό Κόμμα ήταν ότι θα χτίζει κάθε χρόνο 300.000 κατοικίες. Δηλαδή μετά από τόση φθορά, παρόλα αυτά, κατ' ουσία το Εργατικό Κόμμα δεν ανέβασε τα ποσοστά του. Έχει κερδίσει έδρες στις εκλογικές περιφέρειες, ναι, γι' αυτό και μιλάνε για μεγάλη, ας πούμε νίκη του Εργατικού. Ναι, εντάξει, μέσα στο Κοινοβούλιο θα υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία, αλλά όμως στην ουσία η κοινωνία παραμένει ακόμα σκεπτική ως προς το τι μπορούν να προσφέρουν τα μεγάλα κόμματα του αγγλικού πολιτικού συστήματος. Κύριε Φούσκα, άρα πρωτίστως στις εκλογές αυτές το αποτέλεσμα, μου λέτε, δεν είναι ο ενθουσιασμός για ένα ελεκτικό πρόγραμμα των εργατικών, εναλλακτικό, διαφορετικό, αλλά μάλλον η απογοήτευση 14 χρόνων κυβερνήσεων συντηρητικών. Να πω μερικά στοιχεία για να μου πείτε αν είναι έτσι. Όταν ανέλαβαν τα κυβερνητικά τους καθήκοντα οι Τόρις, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν ένα ραντεβού για θεραπεία στο νοσοκομείο. Το Σεπτέμβριο, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι αυτό πήγε στα 7,8. Το κόστος ζωής αυξήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά οι μισθοί όχι. Οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά επηρεάζονται ιδιαίτερα. Το 23, 3 εκατομμύρια παιδιά ζούσαν σε εργατικά νοικοκυριά κάτω από το επίπεδο της διαβίωσης. Έχουν αυξηθεί οι τράπεζες τροφίμων. Μπορούν όλα αυτά να τα λύσουν οι εργατικοί? Έχουν ένα ελκτικό πρόγραμμα και γι' αυτό τους ψήφισε ο κόσμος μετά από 14 χρόνια, ή ο κόσμος τους ψήφισε απογοητευμένος από τους συντηρητικούς? Το δεύτερο, κύριε Σαχίνη, ο κόσμος τους ψήφισε απογοητευμένος, μήπως και υπάρχει έστω και στο ελάχιστο μία μικρή διαφορά. Εκεί είναι το όλο θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα το ριζοσπαστικό, δεν υπάρχει ούτε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που το είπαμε πιο νωρίς, αλλά ούτε και με αυτά τα θέματα που θίξατε τώρα, η κατάσταση έχει χειροτερεύσει.
πάρα πολύ έχει χειροτερέψει. Για παράδειγμα, να σας πω κάτι το οποίο δεν θίξατε και εδώ θα μπούμε και, στο, και στην επιτυχία του Φαράζ, του το Reform Party, μεταρρυθμιστικό κόμμα της... Μα εδώ τα ελληνικά, αγία, μέσα λένε, τα ελληνικά μέσα λένε ότι πάτωσε. Δεν πάτωσε όμως. Όχι καθόλου. Ίσα ίσα, μεγάλη επιτυχία που έκανε μια καμπάνια μόνο για πώς ήταν... Ούτε 7 εβδομάδες δεν ήταν η καμπάνια που έκανε, χωρίς να έχουν εκλογικά γραφεία και τίποτα. Και παρόλα αυτά πήραν 4 βουλευτές και πάνω από 1 εκατομμύριο μου φαίνεται ψήφους. Είχαν γύρω στο 14%. Τον πάρα πολύ. Άμα θρήσετε τα ποσοστά του Φαράζ με τα ποσοστά του, του συντηρητικού κόμματος, ουσιαστικά πάμε στα ποσοστά που πήραν οι συντηρητικοί το 2019. Λίγο πιο κάτω. Αλλά θέλω να σας πω. Οπότε οι εργατικοί τι υπόσχονται τώρα? Ο Φαράζ είναι σφήνα. Μπήκε σφήνα εκεί πέρα γιατί δεν ήθελε ουσιαστικά ο Στάρμερ, δεν ήθελαν το Στάρμερ να επαναφέρει το ζήτημα της ξεκίνησης να ξανασυζητήσουμε πάλι, να ξαναμπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι, και αυτό το σταμάτησε ο Φαράζ, γι' αυτό μπήκε εκεί πέρα. Ο οποίος εκπροσωπεί μεγάλα hedge funds και τα λοιπά εδώ στην Αγγλία από το City. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι μεγάλη επιτυχία. Το εργατικό κόμμα, το πρόγραμμα του εργατικού κόμματος στο Manifesto, θα φανταστείτε στο θέμα του μεταναστευτικού, ας πούμε. Η μετανάστευση από το Brexit μέχρι σήμερα, θα το έχετε διαβάσει κι εσείς, έχει αυξηθεί. Mm-hmm. Δεν έκανε τίποτα το Brexit σχετικά με τη μετανάστευση. Οπότε τι λέει εκεί στο πρόγραμμα ο Στάρμερ? Ο Στάρμερ λέει ότι θα έχουμε αυστηρό έλεγχο των συνόρων. Τίποτα παραπάνω δεν λέει. Αυστηρό έλεγχο, γιατί τον ίδιο μηχανισμό δεν θα έχει, θα αλλάξει τίποτα. Θα αλλάξει χωροφυλακές, θα αλλάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει τεχνικά μέσα. Τι γίνεται αυτά τα πράγματα. Τα ίδια πολιτική, δηλαδή, είναι σε αυτά τα θέματα, θα είναι ακριβώς η ίδια πολιτική. Τώρα μιλάει στο οικονομικό θέμα, γιατί παραλαμβάνει μια οικονομία ο Στάρμερ που βασίζεται εντελώς στα οικονομικά της προσφοράς. Και ούτε και αυτό πρόκειται να το αλλάξει, αλλά προσπαθεί να βρει κάποιες διατυπώσεις του είδους ότι θα ασκήσουμε μια νέα βιομηχανική πολιτική, θα κάνουμε παραγωγικές επενδύσεις, να το δούμε. Μα εγώ λέω να το δούμε, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτό το θέμα πάντως. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα οικονομικά έχετε άμεση σχέση. Κοιτάξτε, αν καταλαβαίνω καλά εγώ, μπορεί να μην το καταλαβαίνω καλά, το μόνο πραγματικό αυτή τη στιγμή χρυσό περιουσιακό στοιχείο του Λονδίνου είναι η οικονομική συσχή του City, όσο παραμένει, το οποίο City υποστήριξε ανοιχτά τους εργατικούς, να τα λέμε όλα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ρήξη με το ευρώ, η οποία θα άνοιγε τις αγορές του ελεύθερου εμπορίου, συνέβη τελικά, ή η στάση στον πόλεμο της Ουκρανίας, το φεύγα Ρώσων ολιγαρχών που είχαν εγκατασταθεί στον Τάμεση και το πάγωμα των σχέσεων με την Κίνα, τελικά δημιουργούν δυσμενέστερες συνθήκες από ό,τι περίμενα? Ναι, κύριε Σαχίν, κοιτάξτε, το City του Λονδίνου είναι ένα παγκόσμιο χρηματιστηριακό κέντρο με υπηρεσίες από όλο τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλα αμερικανικά συμφέροντα. Το 15% των εργαζομένων της Αγγλίας δουλεύει σε επιχειρήσεις και πολυεθνικές που είναι αμερικανικής προέλευσης. Δεν έχει άμεση σχέση με την επενδυτική προσπάθεια που θέλει να ξεκινήσει το εργατικό κόμμα στο τομέα της πραγματικής οικονομίας. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να το θυμόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι λειτουργεί σαν offshore κέντρο. Offshore σημαίνει ότι δεν θέλει προσιτό φορολογία. Ο λόγος ο οποίος πίσω από το κίνημα του Φαράζ, το οποίο ήταν υποτίθεται υπερεθνικιστικό, ήταν όμως ένα υπερεθνικιστικό με ποια έννοια? Αυτός ο άνθρωπος και ακόμα και σήμερα, όταν ξεκίνησε την εκστρατεία ενάντια στην έξοδο, για την έξοδο της Αγγλίας της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υποστηρικτές του ήταν τα hedge funds, αυτά δηλαδή που θέλουν να λειτουργούν χωρίς απρόσκοπτα, χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, χωρίς καμία φορολογία στο αγγλικό κράτος. Αυτός δηλαδή η πιο μεγάλη επιθετική μερίδα του πολυεθνικού κεφαλαίου, του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, υποστήριζε ένα εθνικιστή. Ακριβώς για να μην, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ regulation, πάρα πολύ ρύθμιση στους φόρους κτλ. Οπότε δεν μπορούσαν να δρουν αυτοί ανεξέλεγκτα με έδρα το City του Λονδίνου. Αυτή είναι πίσω από το Φαράζ. Καταλαβαίνετε δηλαδή την αντίφαση. Από τη μια, ο άνθρωπος χρηματοδοτούσε έναν άνθρωπο που έχει ένα χάρισμα ως πολιτικός, να έχει ένα ακόμα και ρατσιστικό λόγο
εθνικιστικό, αλλά τα συμφέροντα πίσω από που τον στηρίζανε ήταν τα πιο κοσμοπολίτικα, να σας το πω έτσι, καταλαβαίνετε. Αυτά περνάνε στα ψηλά των εφημερίδων εδώ πέρα. Η Financial Times είχε μερικά καλά άρθρα παλιά για αυτό το θέμα. Αλλά σας λέω, η σύνδεση του οικονομικού στοιχείου με την πολιτική στην Αγγλία είναι, όπως λέτε, το City του Λονδίνου. Ναι, βέβαια, πανίσχυρο. Το θέμα όμως αυτό δεν θα ξελασπώσει το Στάρμερ, παρόλο που τον στηρίζει. Προφανώς. Δεν θα προφανώς. Ξελασπώσει, διότι θέλει πραγματικές επενδύσεις η οικονομία εδώ. Είναι εφικτό. Στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Ναι, και ναι. Στην είναι εφικτό σήμερα αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο να πάει σε παραγωγικές πραγματικές επενδύσεις. Γιατί, επαναλαμβάνω, η στάση της στον πόλεμο της Ουκρανίας, η στάση της με τους δασμούς σε σχέση με την Κίνα, δεν δημιουργεί ένα πλέγμα. Η εξάρτηση, όπως σωστά λέτε, από το αμερικανικό κεφάλαιο, δεν δημιουργεί ένα πλέγμα. Πώς δηλαδή θα αναπτύξει μόνη της μια αυτόνομη οικονομική πολιτική, γιατί δεν είναι μια τυχαία χώρα βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο που λέτε, ας το πούμε, να το πούμε, πώς θα το πούμε, να το πούμε έτσι, δημοκρατικό-σοσιαλιστικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί, τους είπατε ήδη. Υπήρχε ένα παράθυρο έτσι που μπορούσε να γίνει κάτι με τον Κόρμπιν. Το πιστεύαμε αυτό πάρα πολύ από εμάς. Δεν έγινε, πολεμήθηκε πάρα πολύ. Τα εργαλεία όμως, προσέξτε τα εργαλεία, η Αγγλία έχει εργαλεία για να προχωρήσει σε μια δημοκρατική πολιτική επενδύσεων, να ανακουφίσει δηλαδή το λαϊκό εισόδημα κτλ. Και έχει και πάνω, έχει κεντρική τράπεζα. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος που είναι στην Ευρωζώνη δεν έχει κεντρική τράπεζα. Όλα εξαρτιόνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η κεντρική τράπεζα που έχει η Αγγλία είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο που μπορεί να αλλάξει την νομισματική. Έχει κυριαρχία. Έχει οικονομική κυριαρχία η Αγγλία. Αν θέλει δηλαδή, αν υπάρχει μια ηγεσία, κατάλληλη δημοκρατική ηγεσία, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο να κάνει μεταρρυθμίσεις σε όφελος των λαϊκών εισοδημάτων. Αυτό είναι μεγάλο προτέρημα, το οποίο θα μπορούσε να το αξιοποιήσει όμως μια άλλη ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, όχι αυτή η ηγεσία. Επιμένω σε αυτό. Αυτή η ηγεσία δεν είναι. Αυτή η ηγεσία είναι υπέρ των οικονομικών της προσφοράς. Τώρα, τι θα κάνει ο Στάρμερ, θα ξαναμιλήσουμε ίσως μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο να δούμε, να κάνουμε μια καταγραφή. Πάντως δεν έχει πολλά περιθώρια να μην κινηθεί γρήγορα ούτως ή άλλως σε μια προβληματική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι, και μάλιστα ειδικά με το Ουκρανικό, που είναι, τι να σας πω, είναι η δημοκρατική. Η δημοκρατική στην Αμερική είναι οι πιο υπεριαλιστές. Πιο υπεριαλιστές από τους Ρεπουμπλικάνους είναι. Και αν δείτε μάλιστα μια φορά κάτσε και έκανα, για να δούμε ποιοι πρόεδροι στην Αμερικάνη ήταν στην ηγεσία όταν έκανε πολέμους στην Αμερική. Όλους τους πολέμους δημοκρατικοί πρόεδροι τους κάνανε. Από την Κορέα, από το Βιετνάμ, και τα ξέρω, ο Κλίντον, οι δημοκρατικοί. Και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, βέβαια το Εργατικό Κόμμα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν ήταν μάλλον ακριβώς το ίδιο με τους δημοκρατικούς. Παλιά υπήρχαν μέσα πάρα πολύ ισχυρές τάσεις, ειδικά τη δεκαετία του 50 και του 60, μέσα στο Εργατικό Κόμμα που υποστήριζαν, για παράδειγμα, αναφέραμε την Κύπρο, που υποστήριζαν το Μακάριο τότε. Έτσι, σήμερα αυτό το πράγμα έχει εξαλείψει μετά το θάνατο του Τόνι Μπεν, μετά την περιθωριοποίηση του Κόρμπιν, ο οποίος, παρεπιπτόντως, να σας πω ότι εξελέγει. Το είπαμε σήμερα το πρωί ότι αυτό είναι ένα από τα παράδοξα του εκλογικού σώματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κόρμπιν, που στο εσωτερικό του κόμματός του πρώτου ίστος τον κατεδάφισαν, οι λεγόμενοι κουστούμάτοι, παρόλα αυτά στην εκλογική του περιφέρεια, κόντρα στον εργατικό, ενώ υποτίθεται ότι η εργατική σαρών κέρδισε. Κάτι λέει και αυτό. Κάτι λέει και αυτό. Και παραλίγο να βγει και ο George Galloway. Ο Galloway που έχει κάνει δικό του κόμμα, το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας, λέγεται Workers' Party. Ήταν, όχι Labour, Workers, δηλαδή η διαλέξη είναι τώρα στα ελληνικά. Στο Ροτσντέιλ που είχε βγει βουλευτής πριν 6 μήνες, τώρα δεν εκλέχθηκε, νίκησε με 2-3.000 ψήφους διαφορά ο εργατικός. Εν πάση περιπτώσει, πήρε όμως το κόμμα του 200.000 ψήφους. Έτσι, το εκλογικό σώμα της Αγγλίας είναι μεγάλο, γύρω στα 40 εκατομμύρια. Η ιδέα συντηρητική, δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός, η Λιζ Τρας, δεν εκλέχτηκε. Ο πρώην υπουργός, ο υπουργός άμυνας της Αγγλίας, ο Γκραντ Σάπς, δεν εκλέχτηκε.
Έτσι, μεγάλη, ο Τζάκοπρι Σμόγκ, έναν άλλο που θυμάμαι και αυτό, δηλαδή χάσανε τις έδρες του στο Εργατικό Κόμμα. Αυτά τα θεωρώ προσωπικά, εγώ τα θεωρώ θετικά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε το Στάρμερ ως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πράγματι μετακινήθηκε το κατεστημένο. Οι πέτρες που στηρίζανε το κατεστημένο των συντηρητικών μετακινήθηκαν διότι πλέον δεν μπορούσαν να προσφέρουν αυτά που ήθελε το σύστημα. Πήγανε στο Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ. Αυτό προετοιμαζόταν εδώ και αρκετά χρόνια. Και δεν είναι κανένας χαρισματικός άνθρωπος ο Στάρμερ. Υπάρχει κανένα χάρισμα. Έτσι που μπορεί να πει κανείς ότι ενέπνευσε τον κόσμο, ας πούμε. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Η φθορά των συντηρητικών, λοιπόν, είναι. Μου λέει κάποιος εδώ, εκτιμά ο κύριος Φούσκας ότι η ιστορία του Φάρατς δεν είναι έτσι απλή, ότι είναι το πρώτο σκαλοπάτι στο να εισέρθει ακόμη πιο δυναμικά ο χώρος του στο πολιτικό σκηνικό, πατώντας ενδεχομένως σε μια μεγάλη κρίση των συντηρητικών? Κοιτάξτε, δείτε, δεν νομίζω. Θα σας πω γιατί δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχει αυτό το first past the post, το πλειοψηφικό που έχει η Αγγλία, σώζει το αγγλικό σύστημα από την ευρωπαϊκή αρρώστια, ας το πούμε έτσι, η οποία Ευρώπη που έχει άλλου είδους εκλογικά συστήματα, είτε προεδρικά, είτε το γαλλικό, είτε στην Ιταλία, με έντονα στοιχεία αναλογικής κτλ., μπορούν να δώσουν χώρο ανάπτυξη σε μια, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά ακροδεξιά, με έντονα χαρακτηριστικά ρατσιστικά κτλ. Εδώ η Αγγλία είναι η μόνη περίπτωση όπου άτομα σαν το Φαράζ δεν μπορούν να βγουν εύκολα να πάνε πάρω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, ας πούμε. Και είναι μόνος. Αυτός είναι ένας χαρισματικός, είναι μόνος. Είναι one man show που λέμε. Μόνος του είναι. Δηλαδή πού θα πάει, ας πούμε. Και μάλιστα είχε δηλώσει και ότι θα πάρει σύνταξη και τώρα βγήκε από τη σύνταξη. Ήταν τακτικός ο λόγος που κατέβηκε ο Φαράζ για να κόψει το Στάρμερ, που ήταν σίγουρο ότι θα γίνει πρωθυπουργός, για να τον κόψει από το να ξαναθέσει το θέμα της κίνησης συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ερώτημα από την Ολλανδία, από το φίλο το Γιώργο. Λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Φούσκα. Σχετικά με το εκλογικό σύστημα της Βρετανίας, αν γνωρίζει και μπορεί να μας το διευκρινίσει. Βλέπω εδώ, λέει, τα ποσοστά. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες ήρθαν τέταρτοι με 12,2% και 71 έδρες. Το Reform UK του Φάρατζ ήρθε τρίτο με 14,3% αλλά πήρε 4 έδρες. Είναι τόσο συγκεντρωμένοι οι ψηφοφόροι των φιλελευθέρων δημοκρατών που πήραν τόσες έδρες και έχει τέτοια διασπορά ψηφοφόρων ο Φάρατζ, άρα επειδή είναι πλειοψηφικό, ενώ έχει μεγαλύτερο ποσοστό, έχει λιγότερες έδρες? Είναι πάρα πολύ απλό να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Όπως σας είπα, υπάρχουν 650 εκλογικές περιφέρειες. Όλα τα κόμματα δεν εκπροσωπούνται σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Και από κάθε εκλογική περιφέρεια βγαίνει ένας μόνο βουλευτής. Ένας μόνο. Ακόμα και με ένα ψήφο διαφορά. Ναι, είναι μονοεδρικές, έχετε δίκιο. Είναι μονοεδρικές. Από εκεί αυτό τα λύγει όλα. Όμως να πάρουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι όλα τα κόμματα δεν κατεβαίνουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, γιατί δεν έχουν υποψηφίες. Επίσης υπάρχει το εξής παράδοξο. Δηλαδή, εγώ ψηφίζω εδώ πέρα σε μια εκλογική περιφέρεια που λέγεται Woking. Είναι δίπλα στο Λονδίνο. Έτσι, δίπλα στο μισή ώρα με το τρένο από το κεντρικό Λονδίνο. Λοιπόν, και μου λέγανε οι φίλοι μου εκλέζοι, θα ψηφίσουμε τους Πύραγα, μου λένε θα ψηφίσουμε, ενώ ήταν εργατικοί αυτοί όλοι και με οργανωμένοι και όλα στο Εργατικό Κόμμα, μου λέει δεν θα ψηφίσουμε τους εργατικούς, θα ψηφίσουμε τους Lib Dems, τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Γιατί εδώ η ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η εκλογική περιφέρεια είναι ότι όσοι και να ψηφίζανε το Labour Party, το Εργατικό Κόμμα, πάλι δεν θα μπορούσε να κερδίσει την έδρα από το υπερισχυρό συντηρητικό. Οπότε αποφασίσανε να διοχετεύσουν τις ψήφους στους φιλελεύθερους δημοκράτες, στους Lib Dems, για να πέσει ο συντηρητικός. Και το καταφέρανε. Δηλαδή στη δικιά μου τώρα την εκλογική περιφέρεια δεν είναι αυτός που ήταν από το 2010 βουλευτής ο Jonathan Lord, είναι ο Foster που είναι φιλελεύθερος Lib Dem. Και λειτουργούν έτσι τα πράγματα εδώ πέρα. Τώρα θα μου πείτε δεν είναι και τόσο δημοκρατικό, δεν υπάρχει αναλογικό στοιχείο. Τι να κάνουμε. Όμως αυτή η ασφαλιστική δικλίδα που έχει το εκλογικό σύστημα εδώ, που έχει το πολιτικό σύστημα της Αγγλίας, δεν οθεί σε εξτρεμιστικές καταστάσεις, είτε να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, είτε να έχουμε φαινόμενα να παρουσιάζονται σε κεντρικό πλέον πολιτικό επίπεδο φαινόμενα τα οποία είναι όπως είναι η Χρυσή Αυγή, όπως είναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή
έχει και τα αρνητικά του, έχει και κάποια θετικά. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Νίκος, από το Λονδίνο ο Νίκος. Ξέρει, λέει ο κύριος Πούσκας, με την εταιρεία διαχείρισης του νερού στο Λονδίνο, τι σκοπό έχουν να κάνουν οι εργατικοί, διότι όλοι λένε ότι η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη πλέον. Τίποτα. Θα κάνουν, νομίζω ότι τα σχέδια που έχουν για την, από ό,τι ξέρω από τις συζητήσεις στο εργατικό κόμμα ήδη επί Κόρμπιν, υπήρχε σχέδιο για κρατικοποίηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτό, Στάρμε. Δεν νομίζω, γιατί θα είναι πάρα πολύ ακριβά να το κάνει. Είναι σε δύσκολη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα το ουσιαστικό από πλευρά οικονομική πολιτική. Περιμένουμε μόνο να δούμε τι θα μπορεί να κάνει σε επίπεδο αυτό που λέει επενδύσει, δηλαδή παραγωγικές επενδύσεις. Αυτό, αν μπορέσει κάτι να κάνει και να σηκώσει λίγο την κατοικία, να πέσουν οι τιμές των σπιτιών, που υπάρχει έλλειψη κατοικίας, γι' αυτό και δεν υπάρχει αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης πλέον εδώ στην Αγγλία, στα ισοδομία της κατοικίας, στην αγορά της κατοικίας, έχει ξεφύγει το πράγμα. Δηλαδή, ένα σπίτι μικρό στο Λονδίνο, δύο υπνοδωματίων, κοστίζει σχεδόν ένα εκατομμύριο. Είναι απίθανες οι τιμές. Αν καταφέρει και κάνει κάτι σε αυτό το τομέα και αν μπορέσει κάπως να κάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ανασάνει, τότε θα έχει πετύχει. Αυτές τα μικρά πράγματα, που είναι μικρό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο οι σκοσυντηρικοί το έχουν ιδιωτικοποιήσει εντελώς. Δηλαδή πάει για αφανισμό. Για αφανισμό. Να φτιάξεις ένα δόντι εδώ πέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καταρχήν οι ωραίες είναι φοβερές, και στο τέλος το πληρώνεις χρυσό. Οπότε ο κόσμος προτιμά να πάει στη Γαλλία, στην Ιταλία. Εγώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι που πηγαίνω κοιτάω και τα δόντια που τα χαριτολογώντας. Όχι, καλά κάνατε. Είναι παραστατικά και καλά κάνετε, γιατί άλλο, ξέρετε, σε τίτλους headline news κέρδισε ο Στάρμερ, κέρδισε, και άλλο η πραγματικότητα. Μου λέει ο Δημήτρης από το Μπέρμιγχαμ, για την Αγγλία ο Στάρμερ θα είναι μάλλον Αρμαγεδόνας. Στηρίζει με πάθος όλους πολέμους, δεν έχει σχέδιο άλλο παρά τη συντήρηση εξουσίας, είναι alter ego του Μπλερ σε χειρότερη μορφή, σας υπενθυμίζω, λέει, πόλεμο Ιράκ και τα λοιπά. Και άλλος φίλος, ο Χρήστος από την Αγγλία, λέει ότι λόγω της τελευταίας κυβέρνησης των εργατικών του Μπλερ που έβαλε την Αγγλία στο πόλεμο το Ιράκ, δεν έχω και πολλές ελπίδες με τη νέα κυβέρνηση. Και ο Στάρμερ μόνο αριστερά δεν είναι, μια από τα ίδια και χειρότερα. Και τέλος, υπάρχει ωραίο ερώτημα από τον φίλο τον Νικόλα. Κύριε Φούσκα, λέει, καλημέρα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραηλινό λόμπι στην Αγγλία υποστήριξε καταλυτικά τους εργατικούς και ειδικότερα τον ηγέτη τους, ή είναι ένας αστικός μύθος? Όχι. Καταρχήν συμφωνώ με τα προηγούμενα παιδιά, αυτά που είπανε, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή δεν θα αλλάξει τίποτα και θα είναι και ίσως χειρότερος η περίπτωση του Στάρμερ στα θέματα με το ουκρανικό κτλ. Τώρα σας είπα ότι το λόμπι το Ισραηλινό, το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι, είναι πάρα πολύ δυνατό στην Αμερική. Είναι επίσης ισχυρό στην Αγγλία, όχι τόσο όσο στην Αμερική, είναι επίσης ισχυρό, αλλά είναι σαφέστατο ότι ήταν πίσω από την εκστρατεία ενάντια στον Κόρμπιν. Έτσι, με τον αντισημιτισμό που τον είχαν κατηγορήσει και τα λοιπά, και τον περιθωριοποίησαν και τελικά τον διαγράψανε και από το κόμμα, και βέβαια κινηθήκανε πάρα πολύ υπέρ και με διακριτικό τρόπο, εξαρτάται από το πόσο φανατικός είναι κάποιος, έτσι, και με διακριτικό τρόπο αλλά και με ανοιχτό τρόπο υποστήριξαν το Στάρμερ. Τι να σας πω, αυτό όταν ζεις εδώ πέρα και το βλέπεις και το διαβάζεις και το αισθάνεσαι. Πότε να σας πω. Το θέμα είναι όμως ότι βλέπεις κόμματα όπως το κόμμα του Galloway, έτσι, όπως επίσης και για κόμματα τα οποία δεν μιλήσαμε, όπως το σκοτσέζικο, το εθνικιστικό κόμμα, και αυτό είναι σε εκπροσώπηση στη Βουλή, ή το Sinn Féin, το Ιρλανδικό κόμμα. Αυτά είναι πολύ φιλοπαλαιστινιακά κόμματα. Έτσι, και θα κάνουν μαζί με τον Κόρμπιν στη Βουλή, θα κάνουν ένα μέτωπο, έτσι, ένα μέτωπο, όπως επίσης και μέσα στο εργατικό κόμμα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ, υπάρχουν και στους συντηρητικούς ως ένα βαθμό, αλλά ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι εγκάρσιες συμμαχίες μέσα στο Αγγλικό Κοινοβούλιο από διάφορους, αλλά τον αγώνα υπέρ των Παλαιστινίων τον καθοδηγεί ο Κόρμπιν. Και ο Γκάλοουεϊ που δεν βγήκε, πήρε 200.000 ψήφους. 200.000 ψήφους από αυτούς, αμέσως ψάξετε και δείτε ποιοι είναι, τουλάχιστον ένα 80% από αυτούς τους 200.000 ψήφους είναι μουσουλμάνοι. Είναι άνθρωποι που ζουν εδώ πέρα, που δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς κτλ. Μεγάλη απεικιοκρατική χώρα ήταν η Αγγλία. Οι άνθρωποι από το Πακιστάν, από το Παγκλαντές που έρχονται
Μάλιστα. Μα εδώ κερδίζουν δεκάδες πόλεις, γίνονται δήμαρχοι πια. Έτσι, να φυσικά, μην... φυσικά. Ο δήμαρχος του Λονδίνου. Ο δήμαρχος του Λονδίνου. Του Μπράιτον. Έχει μπόλικα, μάλιστα. Σωστά. Φυσικά, έτσι είναι. Και μα, του Μπέρμιγχαμ. Αλλά αυτοί δεν είναι φανατικοί άνθρωποι. Είναι πολίτες. Αγγλέζοι είναι έχουν πολιτικό γραφείο, όπως και εγώ. Έχω αγγλικό διαβατήριο. Ζούμε εδώ πέρα για να υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τέτοιο. Αλλά όταν τίθεται το ζήτημα, όταν μπαίνει ένα θέμα της υποστήριξης του Ισραήλ σε αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στη Γάζα, τότε καθαρίζει η ήρα από το στάρι που λέμε, έτσι. Καθαρίζουν τα πράγματα και παίρνουν θέσεις. Οι μετριοπαθείς δεν αναμειγνύονται, αλλά οι φανατικοί που είναι οργανωμένοι σε λόμπι αναμειγνύονται και έχουν και, μάλιστα. Ο Χρήστος από την Αγγλία λέει: για να δει ο γιος μου ειδικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με ειδικότητα, μας είπαν πως έχουμε αναμονή 30 εβδομάδες. Είμαι γείτονας, λέει, με τον κύριο Φούσκα. Είμαι στο Γκίλφορντ εγώ και εδώ βγήκαν οι Liberal Democrats. Χαιρετισμούς. Θέλω κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Φούσκα. Όπως ξεκινήσαμε με την Κύπρο μας, γιατί είναι 50 χρόνια φέτος, θα κλείσουμε με την Ελλάδα, την Αθήνα, τον Παρθενώνα. Ο κύριος Στάρμερ, λοιπόν, στην ιστορία που είχε ανοίξει για τα γλυπτά του Παρθενώνα, είχε πει, προεκλογικά τουλάχιστον, ότι βλέπει με πολύ καλό μάτι να ανοίξει το θέμα της επιστροφής. Προεκλογική ρεκλάμα ή το εννοούσε? Με πιάσατε αδιάβαστο τώρα, αλλά είναι υποθετικό το ερώτημα. Εγώ νομίζω ότι γενικά από... όπως θα σου πω, τα αντανακλαστικά που έχει ένας εργατικός σε αυτό το θέμα είναι πιο θετικά. Ας το πω έτσι, ας πούμε, όσο και ιδεαλιστικό και να φαίνεται. Και μερικές φορές θέλω να πιστεύω ότι είμαι και ιδεαλιστής λίγο έτσι. Ότι είναι πιο θετικός, θα είναι πιο θετικά προδιατεθειμένος να συζητήσει, να κάνει κάτι. Αν και το βλέπω να κολλήσει πάλι το θέμα για διάφορους λόγους. Ο πιο σημαντικός, πιστεύω, ξέρετε ποιος είναι? Ότι αν μας δώσουν πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αν μας τα δώσουν πίσω, τότε όλες αυτές, από όλες αυτές τις χώρες που έχουν κλέψει, θα ζητάνε και αυτές πίσω τα πω. Οπότε το Βρετανικό Μουσείο Φωτιάς δεν έχει. Έχετε δίκιο. Γιατί είναι ονοκέστη ο αριθμός. Κάποτε η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν η αυτοκρατορία που ο ήλιος δεν έδιε ποτέ. Όχι σχήμα λόγου, το εννοούσε. Ήταν η έκταση από εκεί μέχρι εκεί, που από τη μία πλευρά έφευγε ο ήλιος και στην άλλη σηκωνόταν. Άρα δεν έδιε ποτέ. Καταλαβαίνει κανείς τι πρέπει να επιστρέψει δηλαδή. Εγώ τα πάντα θα δω. Δεν θα μείνει τίποτα εκεί, οπότε θα χάσω ένα μεγάλο εισόδημα που έχουν. Χιλιάδες κόσμος επισκέπτεται το Βρετανικό Μουσείο κάθε μέρα. Μάλιστα. Βασίλης Φούσκας, του ευχόμαστε σύντομα να βρεθεί και στην Ελλάδα και στη Μυτιλήνη και στη Λέσβο. Στη Μυτιλήνη, στην πόλη, στη Λέσβο, στο νησί. Για μην έχουμε μπερδέψει δουλειές εδώ. Καλημέρα, κύριε Φούσκα. Να είστε καλημέρα καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.